Πιο βρώμικη από ποτέ δείχνει να είναι η πόλη της Ξάντης αυτές τις μέρες λόγω των πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, από τις οποίες κινητοποιήσεις ο όγκος των απορριμμάτων που έχει συσσωρευτεί σε πολλά σημεία της πόλης είναι τεράστιος. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν, αφού εκτός απροόπτου η απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα λήγει την Πέμπτη το βράδυ, οπότε και αναμένεται να βγουν στους δρόμους τα πρώτα απορριμματοφόρα. Αλλά η αποκομιδή των σκουπιδιών μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι, αφού ο όγκος τους απαιτεί πολλές μέρες εργασίας ώστε η πόλη να επανέλθει στη φυσιολογική της μορφή. Βλέπετε πως είναι σήμερα η πόλη, η απεργία λήγει αύριο και αν δεν έχουμε νέα εξέλιξη, πιστεύω από αύριο το βράδυ 12 η ώρα μετά θα βγούμε στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Βέβαια από την πλευρά τη δική μας και του σωματείου υπήρχε μια συνεργασία αυτές τις μέρες. Έχουμε κάθε μέρα βγαίνουν 2 απορριμματοφόρα και μαζεύουν τα σκουπίδια ή τους κάδους, ας πούμε, των απορριμμάτων από τα νοσοκομείο το νομαρχιακό, το στρατιωτικό, από το ψυχολογικό κέντρο, γυροκομείο, από τις εισόδους όλων των σχολείων, δημοτικών, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών και ηλικίων. Αυτό το βλέπετε κι εσείς. Όπως επίσης υπάρχει και προσωπικό ασφαλείας, μην ξεχνάμε έχουμε ένα κοινοκομείο το οποίο έχει σκυλιά μέσα και εκεί υπάρχει κάθε μέρα άνθρωπος που πηγαίνει, τα ταΐζει και καθαρίζει τους χώρους του κοινοκομείου. Αυτό θα συνεχιστεί και αύριο, όπως συνεχίστηκε όπως και σήμερα και αύριο, και από μεθαύριο ή μάλλον τα μεσάνυχτα, εάν δεν αλλάξει τίποτε, θα ξεκινήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών 12 η ώρα. Θα βγουν τη νύχτα μερικά πραγματοφόρα και την άλλη μέρα. Δυστυχώς όμως τα σκουπίδια είναι τόσα πολλά, ενώ την περασμένη βδομάδα που είχαμε 3 μέρες απεργίας, σε 2 μέρες μαζέψαμε όλα τα σκουπίδια. Αυτή τη φορά θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, γιατί ο όγκος των σκουπιδιών θα είναι μιας εβδομάδας περίπου. Ωστόσο, σκέψεις ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιωτικές εταιρείες από τη μεριά του Δήμου δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ενδεχομένως η πάνω από το προβλεπόμενο ωράριο εργασία των υπαλλήλων της καθαριότητας, ώστε ο μεγάλος αυτός όγκος των σκουπιδιών να μαζευτεί το συντομότερο δυνατό.